σφυρίζει ο Λετωνός, Τρισκόφσκι αφήνει, Ηλίας Χαραλάμπους με πολύ φάλτσο, ο Μοντανάρης στη συνέχεια το σουτ γκολ, 1-0 με τον Τρισκόφσκι. Ξανά το φάουλ από τον Χαραλάμπους, Μοντανάρη δεν μπορεί να μπλοκάρει, ο Τρισκόφσκι που ακολουθεί τη φάση με αυτό το ψύχρεμο σουτ. Θα περάσει την μπάλα κάτω από το σώμα του Μοντανάρη, κάνοντας το 1-0 στο 21 για την ΑΕΚ. Παλιά ψάχνοντας τον Άλβες, δεν υπάρχει offside. Άλβες, ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ. Άλβες έβαλε την μπάλα μπροστά του πλασέ, 2-0 στο 30. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Άλβες θα κάνει το 2-0 στο 30. Εδώ η παλιά από τον Τέτε, δεν υπάρχει offside. Είναι ο Τζενεστρέτη αυτός που καλύπτει. Ο Άλβες κάνει το κοντρόλ, βάζει την μπάλα μπροστά και με ψύχρεμο πλασέ θα κερδίσει τον Μοντανάρη που έκανε την έξοδο. Ο Ραζιλιάνος δεν είχε κανένα πρόβλημα να τελειώσει ιδανικά αυτή την φάση, κάνοντας το 2-0 για την ΑΕΚ. Με τον Μιντίκη, ο οποίος παίρνει μπάλα, έχει χώρο τώρα για σέντρα. Περιμένει ο Τρισκόφσκι το σου, 3-0. Φοβερό γκολ από τον Σκοπιανό. Και τρομερή συνεργασία με τον Μιντίκη και τον Λαρένα. Και το τελείωμα υπέροχο από τον Ιβάν Τρισκόφσκι. Στον Μιντίκη, κοιτάξτε την κίνηση του Τρισκόφσκι. Τραβιέται έξω και περιμένει. Ουσιαστικά ακροβολίστηκε. Του έδωσε την μπάλα ο Μιντίκης και αμέσως το βολέ από τον Τρισκόφσκι. Το 3-0 για την ομάδα της ΑΕΚ.